Υπήρξε καταρχήν συγχαρητήρια για τη δεύτερη θέση σε Παναγίου Πρωτάθλημα και στον Μαραθώνιο της Αθήνας του 2023. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά η αναβολή του ανώμαλου δρόμου ήταν για καλό. Εντάξει, δεν θα το έλεγα προσωπικά. Εγώ προετοιμαζόμουν κυρίως για τον ανώμαλο δρόμο που ήταν πριν δύο εβδομάδες. Έχω και την ατυχία μέσα σε εισαγωγικά να σπουδάζω στη Γερμανία, οπότε είχα κάνει το ταξίδι να έρθω. Δυστυχώς αναβλήθηκε τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήμουνα σε καλή κατάσταση και νομίζω το απέδειξα σήμερα με την δεύτερη θέση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και τώρα πάμε για τα επόμενα. Περίμενες κάτι καλύτερο? Η αλήθεια είναι ότι είχα στο μυαλό μου τη νίκη. Είχα κάνει ντεμπούτο πέρσι πρώτη φορά και ήμουνα δεύτερος σε αυτό τον ίδιο αγώνα. Φέτος είχα στο μυαλό μου τη νίκη, δυστυχώς δεν ήρθε. Το πάλευα όσο μπορούσα, ξέμεινα από δυνάμεις τα τελευταία 2 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένος, έκανα ένα μεγάλο ρεκόρ. Και μπορώ να πω ότι εντάξει, η νίκη δεν είναι ροπάν, για μένα τους έκανα πολύ ευχαριστημένος. Δημήτρη, είναι μια θέση στο βάθρο ανάμεσα σε δύο πολύ σπουδαίους αθλητές, τον Παναγιώτη Καραίσιο και τον Χαράλαμπο τον Πιτσιόλη. Πόσο χαρά σου δίνει αυτό και όθηση να ξεπεράσει ακόμα περισσότερο τα όρια σου? Φυσικά και τα δύο τα παιδιά έχουν μεγάλη εμπειρία και είναι από τους κορυφαίους τα τελευταία χρόνια στους δρόμους αντοχής, ημιμαραθώνιο και μαραθώνιο. Εγώ κάνω τα πρώτα μου βήματα ουσιαστικά στον ημιμαραθώνιο. Μαραθώνιο δεν έχω τρέξει ακόμα, αν και το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου για τα επόμενα χρόνια. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά τους πάνω στο ίδιο βάθρο. Και ευελπιστώ να καταφέρω να φτάσω και τις επιδόσεις του Παναγιώτη και στο μαραθώνιο. Ήρθες για να μείνεις για πολλά χρόνια στο προσκήνιο, Δημήτρη, τα επόμενα αγωνιστικά σχέδια για το 2023. Επόμενος στόχος μου τώρα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10.000 μέτρων, τέλος Απριλίου, όπου έχω στόχο, βασικό στόχο, μια θέση στο βάθρο και παράλληλα, άμα καταφέρει να μου βγει, μια επίδοση κάτω από τα 30 λεπτά, που είναι κάτι που στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουμε συχνά. Νομίζω μόνο δύο αθλητές το έχουν καταφέρει τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε θα είναι μεγάλη μου χαρά άμα καταφέρω να το κάνω. Σε ευχόμαστε ότι καλύτερο, πάντα γερός και υγιής, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αποκατάσταση. Να είστε καλά.